Ισραηλινή πολεμική αεροπορία είναι έτοιμη να επιτεθεί σε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, στρατηγός ταξιάρχης Ντάνιελ Χαγκάρι, σε σύντομες δημόσιες δηλώσεις του. Ο ίδιος εξήγησε πως θα πραγματοποιηθούν πλήγματα κατά οποιοδήποτε στόχου σε όλη τη Μέση Ανατολή αν απειλήσει το Ισραήλ. Σχεδόν κάθε μέρα η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί εναέρειες επιθέσεις στην επικράτεια του γειτονικού Λιβάνου και της γειτονικής Συρίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να επιχειρήσει και ένα εχθρικό κράτος να επιτεθεί στο Ισραήλ. Ακολουθούν τις δηλώσεις των Αμερικανών οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί, μιας και πριν λίγο το Πεντάγωνο είχε προειδοποιήσει το Ιράν και τη Λιβανέζικη Χεζμπολάχ με στρατιωτικές ενέργειες εάν αποφασίσουν να επιτεθούν στο Ισραήλ. Έτσι, η Ιερουσαλήμ βρίσκεται υπό την αιγίδα του ανίκητου στρατού των ΗΠΑ και συγκεκριμένα πολλών Αμερικανικών στρατιωτικών πλοίων που πλέουν σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στα ύδατα της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης και της Ερυθράς Θάλασσας. Χρήστες στο διαδίκτυο εκτιμούν πως χωρίς την Αμερικανική κάλυψη, η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική, αφού κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσε να τα βάλει με όλους τους γειτονικούς εχθρούς του ταυτόχρονα. Το είπαμε, αλλά θα το ξαναπούμε. Η Χεζμπολάχ θεωρείται από πολλούς η στρατιωτικά ισχυρότερη τρομοκρατική οργάνωση του πλανήτη. Πράγμα που σημαίνει πως είναι πολλές φορές ισχυρότερη της Χαμάς. Εάν ξεσπάσει πλήρους κλίμακα σύγκρουση μεταξύ αυτής και του Ισραηλινού στρατού, οι Αμερικανοί θα πρέπει να επέμβουν εάν δεν θέλουν να υποστεί η Ιερουσαλήμ μεγάλες απώλειες. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο του Ιράν, φαίνεται πως η στρατηγική του είναι να χρησιμοποιεί τις Ισλαμικές οργανώσεις που υποστηρίζει, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθη, κάποιες Ιρακινές κτλ., ως ένα ασφαλές μέσο πραγματοποίησης επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Οπότε προς το παρόν φαίνεται πως θα απέχει το ενδεχόμενο άμεσης παρεμβολής του. Παράλληλα, νέες αναφορές από λογαριασμούς στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, αναφέρουν πως το Ισραήλ εφαρμόζει στη Γάζα μια τακτική πρόκλησης λιμοκτονίας και λειψιδρίας, συγκεκριμένα κατά του βόρειου τμήματος της Λωρίδας. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα ο Λία Νταλμπούζμ, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Γάζας. Όλοι οι φούρνοι στην πόλη της Γάζας και στις βόρειες πόλεις του Παλαιστινιακού θύλακα βρίσκονται επισήμως εκτός λειτουργίας εξαιτίας της έλλειψης ενέργειας και καυσίμου και αλευρίου, δήλωσε ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.